ό,τι την αγαπητή κόρη του αγαπητού πατέρα της και αγαπητού μου φίλου Λένα. Είσαι επαρκώς υγιής? Καλά είμαι, κύριε Πέτρο. Έβγε. Διότι σαν υποψήφιος πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της πόλεως Τάφης πρέπει να γνωρίζω τα περί υγείας προβλήματα του καθενός. Στον πατέρα σου πας? Μάλιστα. Ήμουν κι εγώ εκεί προκειμένου να του μετρήσω την πίεση, διότι, όπως αντιλαμβάνεσαι, ενδιαφέρομαι άμεσα. Σας παρακαλώ, κύριε Πέτρο. Δυστυχώς όμως είτο απασχολημένος και συνεπώς θα τον επισκεφτώ μάλλον το μεσημέρι στο σπίτι. Οπότε ελπίζω να έχω τη χαρά να σας ξαναδώ. Καλημέρα σας. Πάς και κάτσε. Αυτό είναι! Έβρικα! Αν τι νομίζεις, κύριε Προκόπιε, θα το έβαζα κάτω. Αν δεν με ξέρεις καλά εμένα, κανένας δεν με ξέρει. Τι ιδέες κατεβάζω εγώ όταν σήκομαι. Ποτέ δεν είσαι καλά. Μόνο καλά είμαι, πετάω αυτή τη στιγμή. Το βλέπεις αυτό το όρθιο γουρούνι? Αυτός είναι ο Προκόπιος, ο αντίπαλός μου στην παραγωγή χαρτιού υγείας. Έβγαλα πέρσι το χαρτί με τους μπλε και τους κόκκινους κόκκους για τις ευαίσθητες επιδερμίδες. Και τι κάνει τότε ο Ανθέληνας? Διαφημίζει πέρα ένα κολόχαρτο ότι είναι το μόνο, λέει, που χρησιμοποιούν στην ΕΟ και ότι το συνιστούν 96 διακεκριμένοι ευρωπαϊκοί από αυτή. Λες και οι Ευρωπαίοι ξέρουν να τα κάνουν καλύτερα από εμάς. Αλλά τώρα θα τον διαλύσω. Με ποιο τρόπο? Με εικονογραφημένο χαρτί υγείας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Μα είναι απλό. Πας στην τουαλέτα και σκυλοβαριάσαι μέχρι να τελειώσεις. Τώρα θα έχεις πλάι στο ρολό που θα έχει απάνω ό,τι ιστορία θέλεις. Από Μίκι Μάους, Λούκι Λουκ, Αστερίξ, Σνούπι, Μάπετ, μέχρι Ιβανόη και Μανουέλα. Αμέ! Στο χαρτί υγείας θα είναι όλα αυτά. Βεβαίως. Θα μορφώσω έτσι το λαό. Ανεβάσω το πνευματικό του επίπεδο. Θα γίνω έθνος σωτήρας. Για σκέψου πώς έχει να μάθει ένας άνθρωπος με μισή ώρα διάβασμα την ημέρα. Βεβαίως. Και τόσο παραπάνω περνάμε στη τουαλέτα. Μισή ώρα την ημέρα, 16 ώρες το μήνα, 192 ώρες το χρόνο. Δηλαδή ένας πενηντάρης περνάει στη τουαλέτα 450 μέρες. Δηλαδή ένας ολόκληρος χρόνος μελέτης. Θα σου πω, πας και μην φεύγεις. Θα τα πούμε το μεσημέρι στο σπίτι. Τώρα εσύ πετάς. Στάσου ρε κοριτσάκι μου, δεν μου πες. Με το πανεπιστήμιο τι έγινε? Πέτυχα λόγια εδώ στη νομική Αθηνών. Γιατί? Το πανεπιστήμιο πατρών έκλεισε. Πατέρα, η Πάτρα δεν έχει νομική. Δεν έχει νομική? Καλά και θα πας στην Αθήνα μόνη σου. Να μην σπουδάσω. Στάσου ρε κοριτσάκι μου, δεν λέω αυτό, αλλά... Καλά, καλά, θα τα πούμε το μεσημέρι στο σπίτι. Άντε, γεια σου. Γεια σου. Στο καλό, στο καλό. Έρχομαι κι εγώ σε λίγο. Πού να μη στιματιάσω! Είδες μηχανέρα που έχω! Σκέψου να έχει και φρένα! Αχ! Αχ! Όπο! Ρε Ρακλή, έχεις κοινωνήσει που μπαίνεις σε τέτοια παλάτια, ρε! Σ' αρέσουν, ρε, τραμουντανά! Μ' αρέσουν, δεν το κάνω εδώ, κάμπον! Να είχα ένα τέτοιο στο μεταξουργείο που έχει κίνηση, έχει νταβαντούρι, να πω μάλιστα, εδώ πέρα τι να το κάνω! Άντε πάω τώρα, γιατί άργησα στο ραντεβού μου, έτσι, άντε, γεια! Ποιος είναι, παρακαλώ? Εγώ! Όνομα επίθετο? Ηρακλής Καρούμπας! Αχ, σελίδι, αγκαλίτσα της μαμάς, για να μου το λες. Αγάπη μου, έλα, χαμογέλα μου. Ναι, μου το είπε μου. Ναι! Είναι κάποιος ασφαλιστής. Και τι θέλει? Περιμένει. Καλή, ποιον περιμένει μέσα στο σπίτι μου? Τι είναι, αγάπη μου, έτσι. Τι είναι, αγάπη μου, έτσι. Να τον δεχτείτε εσείς. Εγώ να τον... Αχ, ναι, καλή, ασφαλιστής, είπες. Ναι, καλή, θέλω να ασφαλίσω την Κλεοπάτρα μου, την αγόπη μου.
Το μωρό μου πες του να περάσει, αγάπη μου. Πού είσαι, πού είσαι. Εσύ θα πάρεις το παιδί να το πας στο γιατρό, να του κάνει μανικιούρ και μετά σινέμα. Δεν θέλω να είναι μπροστά που θα την ασφαλίζω. Φοβάμαι μην της δημιουργήσει ψυχικά τραύματα, μωρό μου. Περάστε, σας περιμένω. Παρακαλώ. Σας ακούω. Ηρακλής Καρούμπας, ασφαλιστής της National Insurance Company of Southern Greece, Κέρβερος. Πινκ πονκ, παίζετε? Το παίζω λιγουλάκι. Ρακέτα. Θέλω να ασφαλίσω τη μικρούλα μου Κλεοπάτρα κατά παντός κινδύνου. Παιδί σας? Όχι και παιδί μου, αλλά την έχω σαν παιδί μου. Ο Κέρβερος ασφαλίζει με ασφάλεια και παιδιά που είναι σαν παιδιά και ας μην είναι παιδιά. Γιατί Κέρβερος σημαίνει αγάπη στα παιδιά. 5 εκατομμύρια. Καλά είναι? 5 εκατομμύρια. Λίγα είναι. Να τα κάνουμε 10. Λεφτά έχω. Μην το καθυστερούμε. Καθίστε. Όνομα? Κλεοπάτρα. Όνομα πατρός. Α, δεν ξέρω. Δεν είχε παπά η Κλεοπάτρα? Πώς είχε. Τον πάτησε όμως αυτοκίνητο. Ορφανή λοιπόν η Κλεοπάτρα. Ορφανή. Όνομα μητρός. Τι μου το θυμίζεις. Ριδίκα. Τη χάσαμε πρόσφατα. Πριν από 2 μήνες ψόφισε. Ψόφισε. Αυτά έχει ζωή. Πώς ψόφισε? Φόλα. Φόλα. Έριξα φόλα στη μαμά της Κλεοπάτρας. Γάβγιζε όλη νύχτα. Γαβγίζε κιόλας. Όλοι στην οικογένεια γαβγίζουν. Και εσείς γαβγίζετε? Άρα καθείς. Που θα μου πεις ότι γαβγίζω κιόλας? Η Κλεοπάτρα γιατί γαβγίζε? Γιατί είναι σκυλίτσα. Σκυλίτσα. Μα γιατί μιλάμε τόση ώρα? Η Κλεοπάτρα είναι σκυλίτσα. Βέβαια. Μα δεν είναι κόρη σας? Κόρη μου. Και κόρη μου. Αλλά την έχω σαν κόρη μου. Αυτή μου δίνει κουράγιο να κοιτάω μπροστά μου. Γι' αυτό δεν σε νοιάζει τι γίνεται πίσω σου. Άρα καθίσαι, σαχλέ. Τα μάτια μου πράσινα να είναι η μαυλιά, κόκκινα η θαλασσινά. Τα μάτια μου τον έπλυνες καλά, δεν καθαρίζει με τίποτα. Δηλαδή, αυτός ήθελε να ασφαλίσει τη σκυλίτσα του. Ναι, μωρέ. Λετά, ρίχνεις φόλα ή δεν ρίχνεις? Το θέμα είναι ότι χάρασε η δουλειά και εγώ με την προμήθεια θα πήγαινα σε ένα διαμέρισμα να ζήσω σαν άνθρωπο. Έλα μωρέ Ηρακλή, έλα μωρέ Ηρακλή, και εσύ τώρα θες να φύγεις από την αυλίτσα μας? Γιατί δηλαδή, δεν περνάμε ωραία στην αυλίτσα μας δηλαδή? Έχουμε, τρώμε. Δεν έχουμε, δεν τρώμε. Σοφά λόγια. Ωραία είναι η αυλίτσα μας, αλλά να, πώς να το πούμε. Έχω φιλοδοξίες. Ρε σύντρα μου, Ντάνα, έχεις φιλοδοξίες? Με τι λεφτά? Να πείτε ας πούμε ότι είμαι ένας Δον Κιχώτης που κυνηγάει να πιάσει το άπιαστο. Σαν τον παπά! Ναι, αισθάνομαι σαν ένας Δον Κιχώτης. Που αγωνίζεται να σώσει από τους κακούς τη δουλτσινέα του. Ποια είναι αυτή η δουλτσινέα? Καμιά γειτόνισσα είναι. Γειτόνισσα είναι. Δεν μου λες, ήταν ασφαλιστής αυτός ο Δον Κιχώτης? Δεν πάω να ρίξω κανένα ύπνο. Και να δω και κανένα Δον Κιχώτικο όνειρο. Ήθελα να ξέρω τι θα κάναμε αν δεν υπήρχαν τα όνειρα. Θα κάναμε ρε εσύ ένα κόσμο όμορφο ρε, έτσι αλφαδιασμένο, ωραίο. Αλλά αφού τη βρίσκουμε στα όνειρα, γιατί να σφιχτούμε? Με σφίγγιασαι ρε, δεν βλέπεις γέμιση. Πάλι ρε εσύ πώς, αφού δεν εξάγουμε ρε. Αν ήθελε νόμα του νόμου. Ρε εσύ, κάναμε τίποτα ρε εσύ και δεν την πήρα χαμπάρι. Γιατί, γιατί? Ξέρω εγώ, δεν βλέπεις εκεί. Ο νόμος μας καλεί. Τι θέλει ο νόμος? Θέλει να μας καλέσει στη χωροεσπερί στον ΜΑΤ. Αν είτε, θα φωνάξω το 100. Μήπως είναι για εκείνα τα λαθρέα. Τα αμερικάνικα τσιγάρα. Εκείνα τα καπνίσαμε ρε εσύ, δεν κάναμε πορεία. Αμαλαμαν, τι, γιατί κάνουμε τώρα? Σκάσε, σώπα. Θα την κοπανίσουμε στο αδιάφορο, έτσι. Έλα, προχώρα. Δεν προχωράνε, πού να πάρω έτσι. Προχωράνε μαλλιάκα. Σιγά δεν βλέπω ρε. Προχωράνε, γιατί γρήγορα. Δεν βλέπω ρε. Προχωράνε εσύ. Αχ, μαλούλα μου.
Αν ήθελα να είμαι στον όμορφο. Έτσι μέσα το έχουμε για νίκες μα, πανάθεμά σα από εδώ σου λένε. Από εδώ προχώρα γρήγορα. Καλά πας, προχώρα. Ανοίγτε για δε σπάει πόρτα. Ανοίγτε. Ποιος τι πάει, τι γίνεται, πού είναι αυτή. Εσύ είσαι ο Μπιλάιντς. Όχι, ο Ηρακλής Καρούμπας είμαι. Και πού είναι ο Μπιλάιντς. Τι το θέλετε. Χα, πιάσαμε την ανταραξία στο γήπεδο και είπε ότι ο Μάνος δάγκωσε τα αυτή του διετού. Ο Μάνος. Ο Μάνος. Και να ήταν μόνο αυτό. Έβγαλε τα κυκλειδώματα του Παναθηναϊκού, ξερίζωσε τα γκολπόστ από όλους τους Ολυμπιακούς και έριξε μπουγιά στο χορτάρι του τριών γηπέδων. Ο Μάνος θα έκανε αυτά. Ο Μάνος. Ξέρεις που είναι ο Μάνος ο Μπιλάιντς. Παλούκομα. Επαλουκώθη ο Μάνος. Όχι, αυτό του χρειάζεται. Γιατί ένας τέτοιος μου φάγε το αυτή όταν ήμουν διαιτητής. Είσαι διαιτητής. Ήμουν διαιτητής, παρολίγο να μην κουτσάθεις και τα παράτησα. Άντε γεια σου και προσοχή στα αυτιά σου. Ναι. Ώστε έτσι, ε. Ηρακλή! Έφυγε, έφυγε! Για έλατε εδώ εσείς. Για πάμε κύριε Τραμπιντάν. Πώς έγινες έτσι, ρε Τραμπιντάν. Εγώ πώς έγινε ή εσύ πώς έγινε, ναι. Δες τη μούρη σου. Γιατί ρε Ηρακλή δεν μας είπες ότι το διπλανό οικόπεδο έγινε καρβούνα αποθήκη. Γιατί δεν μας είπες, ε, γιατί δεν μας είπες. Είπα. Θα σου πει που πας τα αυτή μου λες. Γιατί έφαγες το αυτή του διαιτητή. Ποιο αυτή, εγώ δεν έφαγα κανένα αυτή. Δεν πήγες στο γήπεδο και έφαγες το αυτή του διαιτητή. Όχι, εγώ μόνο μια φορά πήγα στο γήπεδο και δεν έφαγα κανένα αυτή. Σάμαλι έφαγα. Και είχε κάτι μανούλα. Μανούλα μου. Αυτό το 11. Έτσι πήγαιναν οι παλιάκες. Λες αλήθεια ρε. Λόγω τιμής σου λέω. Και δεν μου λες, μετά τον αγώνα οι ποδοσφαιριστίνες αλλάξανε φανέλες ρε. Η Ηρακλής Καρούμπας της National Insurance Company of Southern Greece Κέρβερος. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Σας ακούω. Έχω ένα ραντεβού μαζί σας. Μαζί μου. Συγγνώμη, εσείς δεν είστε ο Ιπποκράτης Δερβός. Όχι, εγώ είμαι ο Παύλος. Και ο κύριος Ιπποκράτης πού είναι. Μας εγκατέλειψε. Πού είναι να πάω να το βρω. Στο τρίτο. Στο τρίτο πάτωμα. Νεκροταφείο. Όχι. Πέθανε ο κύριος Ιπποκράτης. Τελείως. Τζίφος πάλι. Τι θα γίνει με σένα. Τρεις μήνες το ίδιο πράγμα μου λες. Τζίφος. Αφού πέθανε ο υποψήφιος πελάτης. Γιατί τον άφησες να πεθάνει. Τι θέλετε να κάνω, αφού ήρθε η ώρα του. Ο καλός ασφαλιστής πάει πάντα πριν πάει ο εργολάβος ίδιον. Προλαβαίνει το κακό. Εσύ πας μονίμως στο μνημόσυνο. Λοιπόν, Ηρακλή μου, ξέχασε τον Δον Κιχώτη και τον Ρομπέρτο Δασόν, σε παρακαλώ αγόρι μου. Και μέχρι αύριο το πρωί να μου φέρεις μια έτσι διαφορετικά ο μισθός που παίρνεις. Τέρμα, τέρμα τα δίφραγκα. Πες πλέον, Πέτρο. Η κόρη μου είναι άγρια, απονείρε και αφόα. Πώς δεν θέλεις να πάει μόλις στην Αθήνα. Πέρα είναι ζούγκλα. Ας πάει και η μητέρα της μαζί. Α, τώρα σώθηκες. Και πάει τι θα κάνει. Γυναίκα είναι. Μπορεί να τρέχει πίσω της. Έχεις δίκιο. Τι να σου πω, Ιωάκη μου. Δικαιολογημένη φόβη σου, αλλά πάλι δεν μπορείς να αφήσεις το κορίτσι δίχως να σπουδάσει. Κίνδυνοι παραμονεύουν παντού. Σεισμοί, φωτιές. Μόλι ποιος είναι ο καθηγητής του τις φωτιές που είσαι εσύ. Τα έχω ασφαλισμένα και το σπίτι και το εργοστάσιο. Μα οι άλλες φωτιές φοβάμαι εγώ. Αυτό είναι. Ποιο. Να την ασφαλίσεις. Τη Λένα. Ναι. Την έχω στο ΙΚΑ. Δεν με κατάλαβες. Εννοώ να την ασφαλίσεις κατά παντός κινδύνου. Και... Με άντε. Άντε από εκεί πέρα. Και καλά όλα τα άλλα. Αλλά ποιος ασφαλίζει την τιμή μιας κοπέλας. Γιατί ρε Ιωέλη. Εδώ οι Αμερικάνοι ασφαλίζουν πόδια, στήθια, μάτια, μύτες, κρέατο, ελιά, τα πάντα.
Λες. Άσε που, αν είναι μεγάλο το ποσό της ασφάλειας, θα την προσέχουν ως κόρην οφθαλμού. Πετράκη, θα μας δείρουν. Δεν πρόκειται να μας δείρει κανένας. Έχω ένα φίλο που είναι διευθυντής σε μια ασφαλιστική εταιρεία. Θέλεις να του κάνω τηλεφώνημα? Όχι, όχι, για στάσου να το σκεφτούμε. Μα τι να σκεφτείς, ρε Ιωάκη, δεν έχεις καιρό. Η Λένα φεύγει αύριο, τι περιμένεις? Και δεν την προσέχουμε. Σίγουρα. Και δεν μου λένε, Πετράκη, για πόσο λες να τα ασφαλίσουμε? Τι να σου, αυτό είναι δικό σου θέμα. Να πούμε 10 εκατομμύρια. 10 εκατομμύρια! Ναι, κύριε Ζουγκρέ. Λοιπόν, στείλτε αύριο κάποιον να φέρει εδώ μια αίτηση να την υπογράψουμε και έπονται τα συμβόλαια. Βεβαίως, ναι, αύριο θα είναι εκεί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πέτρα. Τα σέβη μου. Τα σέβη μου. Ευτυχώς που φεύγω αύριο, γιατί δεν άντεχα άλλο. Έλα τώρα, μην γίνεις υπερβολική. Ξέρεις την Αλίκη να έχεις μια μητέρα που να σου μιλάει όλη την ημέρα για τέλεια και έναν πατέρα που τον ενδιαφέρει μόνο η μπάλα. Τι θέλεις να κάνει, αφού είναι πρόεδρος του Τυφώνα? Να μάθει να λίγο ελεύθερη. Αλλά είναι και ψάλτης, υπέρμαχος της ηθικής. Ναι, αλλά μόνο για τα παιδιά τους, ενώ οι ίδιοι. Μωρέ, δεν θα κατέβω εγώ στην Αθήνα. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Θα βγάλω τα σπασμένα. Μην το παρακάνεις όμως, γιατί που χάψε κι εσύ αυτές τις αηδίες. Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι πρέπει να ζει κανείς έντονα τη ζωή του. Από τη Δευτέρα αυτό το σκοπό έχω. Να ζήσω όπως μου αρέσει και κανένας δεν θα μπορέσει να με εμποδίσει. Κανένας. Προσοχή παρακαλώ. Ο ΣΕ σας πληροφορεί ότι η ταχεία μαξοστοιχεία Αθηνών Πατρών θα έχει καθυστέρηση 8 ώρες. Ασφαλιστής. Πού είναι? Σπίτι σου είναι, σε περιμένει. Μου τηλεφώνησε τώρα μόλις η Ρωσαλία. Λοιπόν, πάρε τηλέφωνο και πες του να μην περιμένει, γιατί πρέπει να επιβλέψω εδώ πέρα την προπόνηση. Καλά, εσύ θα επιβλέψεις την προπόνηση. Ο προπονητής τι κάνει? Δεν υπάρχει. Υπάρχει ο προπονητής, υπάρχει. Αλλά επειδή αυτός είναι δεξιός ψάχτης και εγώ είμαι αριστερός, πρέπει να είμαστε μαζί. Καλά, και ο ασφαλιστής? Ο ασφαλιστής? Μετά τον αγώνα. Αν νικήσουμε βέβαια. Τι να σου πω τώρα, ρε Σιωάκιμ, τι να σου πω? Κουμπάρεις αυτό στον δρόμο από την Αθήνα το άνθρωπο άδικα να μας εξυπηρετήσει και εσύ κοιτάς την προπόνηση. Τι να σου πω. Όλα αυτά μου κάνεις. Πάτα μας τώρα. Εδώ χανόμαστε. Καταλάβεις, κύριε. Λοιπόν, καταλάβατε. Αύριο θα κριθεί αν θα ανεβούμε κατηγορία. Πρέπει να τη διαλύσουμε την Άργο Κορίνθου. Αλλά δεν θα νικήσουμε εάν δεν παίξετε σωστά. Γιατί σκιζόμαστε, κύριε Πρόεδρε? Σκιζόσαστε, δεν λέω. Αλλά στο ποιος θα δακώσει πρώτος το αυτή του διαιτητή. Αφού δεν έχουμε προπονητή, είμαστε η μόνη ομάδα που αντί για προπονητή έχουμε το δεξιό ψάλτη της ενορίας. Άφτε! Ξυπνάδες τώρα, καλύτερα έτσι. Έχουμε και έναν άνθρωπο του Θεού μαζί μας. Ο, για ψάλτης κάνει, για προπονητής δεν κάνει. Μόλις αισθανόμαστε, μας σταματά και αρχίζουμε τον πατριμόν. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Άμα βγούμε πρωταθλητές, θα σας φέρω και προπονητή. Και πέρα από αυτό, θα έχετε και 100 χιλιάρικα πριν. Το περίμενα. Ναι, γεια σου. Ο άντρας μου λυπάται, αλλά δεν μπορεί να σας δεχτεί σήμερα. Γιατί δεν μπορεί? Θα σας δει, λέει, αύριο μετά τον αγώνα. Αν φυσικά κερδίσει ο Τυφώνας Πατρών. Έτσι μου είπαν να σας πω. Ποιος είναι ο Τυφώνας Πατρών? Η ομάδα του είναι πρόεδρος. Και αν δεν κερδίσει δηλαδή ο Τυφώνας Πατρών? Α, τότε θα κάνει να μιλήσει σε άνθρωπο περίπου ένα μήνα. Καλά, ρε φίλε. Μέρα. Τι θε? Ένα μέτριο. Με κοιμά. Λέω, θέλω να πω με τη μεζέ. Τι μεζέ, ρε φίλε, καφέ με μεζέ γίνεται. Αν θε. Κι αν δεν θε. Αλέ. Και με συγχωρείς, γιατί πρέπει να πάρω τον καφέ μου με μεζέ? Α, σου πω, γιατί εδώ πέρα το μαγαζί είναι τουρίστη μαγαζί, δεν είναι άντε-άντε. Εμείς το καφέ το σερβίρουμε με μεζέ, κατάλαβε. Εντάξει, εντάξει, φέρε μου και μεζέ, κάκα. Τι κάνεις, κύριε Ποδόλουτρο? Όχι, μια πέτρα, μπήκε. Κοίταξε, πάρε το πόδι σου στον παπουτσάδε γρήγορα. Εδώ είναι τουρίστη. Εόκ μαγαζί, δεν είναι άντε-άντε. Έχεις τέλει άλλο. Εντάξει, ρε φίλε, με συγχωρείς. Μπρο μου Έλληνες. Έχεις τέλει άλλο από εκεί. Σας έχω συγχαθεί. Μπατζόρνο. Thank you.
γίνουμε Ευρωπαίοι. Με δέρνει, με σκοτώνει, γιατί την αγαπώ. Βρε μα να μην με δέρνεις. Έχεις και μουσική, έτσι. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε τι σου έφερα. Αυγουλάκια. Για τον καφέ. Καλά. Σαλαμάκι. Σαντουιτσάκι. Το νεράκι. Τον καφέ σου. Και σε λίγο έρχεται το γιαούρτι με το μέλι. Δεν μου λες. Αυτός. Τι. Οι πατούσες του. Τι έχουν πατούσες. Πένθος έχουν, χολέρα έχουν, ό,τι θέλεις έχουν. Γιατί δεν τους στέλνεις τον έξω από εδώ, Τι λέει, να τον διώξω, Εσύ, είσαι αντιδραστικός, Όχι, δεν είμαι. Είσαι αναρχικός, εσύ είσαι αναρχικάρα του κερατά. Εσύ, αυτές οι πατούσες, ξέρεις τι είναι. Αυτές είναι πατούσες ευρωπαϊκές, Αλλά συναλλαγματικές, τουριστικές, Αλλά εοκικές είναι, δεν είναι αντάτε. Ας τα διάλο, αναρχικοί όλοι εδώ μέσα. Και πρέπει να σαρμοστείς στην πλάκα, να σαρμοστείς Συσαρμόστηκα. Αλλά σαρμόστηκα στο περιβάλλον. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα πώς θα του ξηγηθώ αυτού του. Κοίταξε. Για να σε. Τι, γιουρέ, μεσχέ. Sorry. Πατουσίτσες γλυκές μου. Έχεις τις πρώτες πατούσες. Πολύ συνάλλαγμα. Σκύψε ρε. Σκύψε. Κάτσε να σε ρωτήσω κάτι. Τις ασφάλειας είσαι. Ασφαλιστής είμαι. Δεν μου λες, ο Τυφώνας θα σκίσει σήμερα. Ο Τυφώνας θα σκίσει τα τέλες σου. Γιατί ου. Γιατί θα αρπάξει μια πεντάρα μελωμένη από την Αργό Κορίνθου. Αργό Κορίνθου είσαι εσύ. Όχι, με την ασπίδα Σπάρτης. Γιατί θα αρπάξει μια πεντάρα ο Τυφώνας που έχει και όνομα. Όνομα έχει, ομάδα δεν έχει. Άκουσε για να καταλάβεις. Τα δύο εξτρέμ που έχει έχουν ρευματισμούς και αθλητικά. Αμάν. Ο τερματοφύλακας έχει μοιοπία και δεν φοράει λέει γυαλιά γιατί δεν του πάνε. Απ' το άλλο, έχει κι άλλο. Βέβαια, ο Σότος. Ο μόνος που κάτι λέει, αυτός έχει συγνουρία. Παρατάει το γήπεδο και τρέχει στην τουαλέτα. Και γιατί δεν κρατάει πάπια να μην έχει πρόβλημα. Ξέρω κι εγώ. Τέλος πάντων, πάω να σου φέρω τα δύο κατά ίδια. Δεν μου λες, σάμαλι έχεις. Όχι. Φέρε μου δύο. Μάλιστα. Ωρα τι φώνα, εσύ δεν είσαι ομάδα, είσαι γυροκομείο. Συγχωρείτε τον κύριο πρόεδρο, θέλω τον κύριο Ιωακίν. Ευχαριστώ. Δεν μπορείς, σε παρακαλώ. Ναι. Ο Τυφώνας αυτός είναι. Ναι, αυτό τα ψηφίμια είναι. Έχουν να φάνε σήμερα. Όπο, Τυφώνας. Τυφώνας έπεσε απάνω τους. Λοιπόν, μην ξεχνάτε τι σας είπε ο προπονητής σας. Σας τόνισε. Ότι ο ήχος πλάγιος... εντάξει. Ο πλάγιος εξτρέμ, θέλω να πω. Γιατί πρέπει να έχει Γιατί... μπάλα... Ο διαιτητής. Τι ο διαιτητής. Τώρα μόλις τηλεφώνησαν ότι έπαθε ένα ατύχημα στον δρόμο και είναι αδύνατο να διευθύνει το μάτς. Ατύχημα. Ατύχημα. Δεν το αναβάλουμε, λέω εγώ. Φάγαμε και πολύ το μεσημέρι. Ήτανε και βαρύς ο μουσακάς. Πάψε επιτέλους. Λοιπόν, για φώναξε από τα μεγάφωνα στο γήπεδο. Μήπως υπάρχει κανένας διαιτητής. Δεν είναι ανάγκη να φωνάξετε. Γιατί δεν είναι? Γιατί είμαι εγώ διαιτητής. Μπράβο, άνθρωπέ μου, μας σώζεις. Είμαι όμως και ο ασφαλιστής που περιμένετε. Άνθρωπέ μου, να σ' αγκαλιάσω. Ρε, για κοίτα, λεβεντιά ασφαλιστή που μου στείλανε. Λοιπόν, πάμε τώρα να ντυθείς και τα λέμε μετά. Αρκεί να κερδίσει η ομαδάρα μου. Δεν μου λέτε, ρε παιδιά, πήγε σ' άλλη ομάδα ο πρόεδρος. Εμάς είπε η ομαδάρα. Μπράβο, κούκλος είσαι! Σφυρίχτρα όμως δεν έχω! Σφυρίχτρα, αμάν! Καμιά σφυρίχτρα, παιδιά! Τι σφυρίχτρα, ρε Ιωακίν, θα μας φάει ο κόσμος! 10 λεπτά έχουν καθυστερήσει! Χωρίς σφυρίχτρα θα βγω! Στάσου, ρε παιδί μου, στάσου! Δεν μου λες! Με τα χέρια, ξέρεις, να σφυρίζεις! Ωραία, μπράβο, πολύ μια χαρά! Λοιπόν, άντε, άντε, γεια σου, τι κάνει πτυχία, άντε, μπράβο! Άντε, άντε! Σιδεροκέφαλος! Ασκήσουμε! Thank you.
Δίφραγκο έχει κανείς. Πού να το βρούμε. Έχετε. Για... Παιδιά, έχει κανείς κανένα δίφραγκο. Ωραία. Βγάλαμε και με ροκάβατο. Κοίτα ρε Πέτρο, τι κάνει αυτός! Πού ήταν κύριε Γιάννητα! Τι έκανες, κάνεις φαουλ! Πού έκανα φαουλ, πού έκανα φαουλ! Πού έκανες φαουλ, τι γίνεται! Μια από δεξιά, μια από αριστερά αποφάσισα, από πού θα τον περάσεις, δεξιά ή αριστερά! Δεν ξέρεις ότι απαγορεύεται οι προσποίησεις! Κύριε Γιάννητα, κύριε Γιάννητα! Πάμε τα πόδια σου να σου κάνω! Out! Αφού με ρίξαν κάτω! Σε ρίξαν κάτω! Γιατί το ήθελαν τα παιδιά! Μα είναι καθαρό πέναλτι κύριε! Τι πέναλτι ρε! Εσύ γιατί έπεσες κάτω, ε! Γιατί έπεσες! Δεν έχεις πάει στρατοδίτης να σκληρά γοηθείς! Δεν φτάνει που έπεσες κάτω, ζητάς και τα ρέστα! Λοιπόν, out! Άντε, 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 συνεχίζουμε! Μα τι λέτε κύριε! Τι λες ρε πουλημένε! Πουλημένος, ε! Κόκκινη γάτα! Φώναξε τώρα, δεν μπορώ να μιλήσω. Άντε ρε, Χριστιανέ μου! Σοφίμια! Να που θα πάρετε πριν, ρε, τι έχω πάθει, ρε. Σε πάμε καθόλου καλά, Πετράκι. Πάω να ψήσω το διαιτητή. Δεν πάμε καλά. Αν δεν νικήσουμε, υποβιβαζόμαστε. Ισοπαλία δεν σας κάνει. Όχι! Μόνο νίκη! Για νίκη δύσκολα το βλέπω. Δεν λέω δύσκολο είναι. Αλλά και την ασφάλεια που θα κάνω δύσκολα την αποφάσισα. Εξάλλου η Κόλφος και να χάσει είναι πρωταθλήτρια. Ενώ εμείς, κι αν τεβετά να έχεις όρεξη για ασφάλεια. Θα προσπαθήσω. Κάτσε ρε Πέτρο, κάτσε και ο Θεός βοηθός. Αχ ρε, θα σε σκίσω ρε Ηρακλή! Ηρακλή! Ρε Ηρακλή! Σφύρα! Σφύρα! Σφύρα ρε! Σκέψου την πίεσή σου, την πίεσή σου! Γιατί, δεν ξέρεις. Όχι. Αφού δεν ξέρεις γιατί ρωτάς. Είμαι ο άρχοντης γηπέδου, εγώ αποφασίζω. Δεν θα μου πεις εσύ γιατί έβαλε πέναλτι. Λοιπόν, πέναλτι να εκτελεστεί. Αν δυνατόν. Δεν πέρα, δεν κουνήθηκες! Γιατί είναι ψέματα, δεν κουνήθηκες πριν! Δεν λέω ψέματα κύριε! Μπα και αυτά τι ήτανε τα κουνήματα! Δεν
κουνήθηκα σας λέω, μα δεν τρέπεσε, κουνήστρα, κουνήστρα. Πα. Τι θα γίνει ρε, θα βάλεις κανέναν γκολ, στο Θύμη, έλα. Αγώνος, 1-0. Βοήθεια! Το δεξί μπακ πήγαινε πίσω μου. Τι τα συζητάτε τώρα ρε παιδιά, σκόνη τους κάναμε. Αχ, να σε καλά Ηρακλή μου. Κι ό,τι θέλεις, εγώ. Εκείνη την ασφάλεια, οχ, πότε θα την κάνουμε. Τώρα, τώρα, βγάλε χαρτί και γράψε. Ό,τι θέλει ο Ηρακλή, ρε, ο σωτήρ του τυφώνα μας. Το καμάρι μας. Φρίκι! Δεν ήτανε φρίκι, μα ήταν πέναλτι ήτανε. Ρεντίκολο με έκανες, Ιωακήμ, ρεντίκολο. Τι να σου πω, μωρέ, ρεζίλι των σκυλιών με έχεις κάνει. Από αύριο θα κυκλοφορώ με φερετζέ. Τα δικά μας μούτρα πρίξανε. Αυτή δεν κυκλοφορεί με φερετζέ, μη χειρότερα. Ψυχίστηκα, πάμε πια ένα τσάι να καλμάρω. Πάντως, μπαμπά, τι να σου πω. Όλη η πατρίδα για το ξύλο που φάγατε μιλάει. Βαριέσαι, αρπαλάκι μου τώρα. Τι είναι το ξύλο μπροστά στη δόξα. Αχ, έτσι, ρακλάκι μου. Φάγαμε ξύλο για να δοξαστούμε. Πάντως όλοι μιλάνε με θαυμασμό για σας. Δεν βαριέστε. Ακόμα κι εγώ σας θαυμάζω. Τα παραλέτε. Κι όλοι έχουμε την ίδια απορία. Ποια απορία? Πώς αντέξατε τόσο ξύλο. Άτε να χαθείς από εκεί πέρα η Μαρτων κύριε. Μην είναι σημασία ρε Κλάι. Αχ, παιδί είναι ακόμα. Γι' αυτό άλλωστε την ασφαλίζω. Κάντε την ασφάλεια. Τι την καθυστερείς? Ναι, ασφάλεια ακούω, και ασφάλεια δεν βλέπω. Δίκιο έχει το παιδί, το πρίξες. Τι λες μωρέ, το θες λες, εγώ να πρίξω τον Ηρακλή μου, τον σωτήρα του τη φορά. Κάτσε ρε, κάτσε γράψε, έλα, έλα παιδί. Α, μπράβο μου, τι είναι αυτό, αλλιά με αυτή. Τουλάχισμαν είναι. Τουλάχισμαν. Το κολαράκι μου, το κεφάλι μου, το πάνι μου. Τι ξύλο ήταν αυτό, Θεούλη μου. Ακούω. Λοιπόν, γράφε Ηρακλή. Την ασφαλίζω κατά παντός κινδύνου. Κατά παντός κινδύνου. Για 10 εκατομμύρια. 10. Λίγα είναι, Πέτρο. Τι κουνιάς θα κάνουμε. Βάλε 15 εκατομμύρια. 15! Χαλάλη το ξύλο. Χαλάλη. Κυρία μου, δεν γίνεται. Όταν ασφαλιστήκατε, ήσασταν άντρας. Τώρα γίνεται γυναίκα. Δεν μπορούμε. Τι σημασία έχει τι ήμουνα πριν και τι είμαι τώρα. Μα αφού δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να γίνει. Δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ έχω ασφαλιστεί και θέλω να εκφράσω τα έξοδα μου. Τι συμβαίνει, γιατί φωνάζετε, Μαρία? Η κυρία θέλει να αποζημιωθεί για κάτι γυναικολογικές εξετάσεις που έκανε. Ο Κέρβερος πάντα αποζημιώνει όταν πρόκειται μάλιστα για τέτοια θεσπέσια ύπαρξη. Κύριε Ηρακλή, δεν δικαιούται αποζημιώσεως. Γιατί δεν είναι ασφαλισμένη. Κυρία μου. Θα μου δώσετε την αποζημίωση. Μόνο την αποζημίωση, πάρτε ένα γραφείο, πάρτε ένα βάζο, πάρτε ό,τι θέλετε. Η κυρία δεν δικαιούται γυναικολογικές εξετάσεις. Γιατί, Μαρία? Γιατί δεν είναι κυρία. Ντροπή, Μαρία. Μην την ακούτε, κυρία μου. Το ξαναλέω, δεν ήταν κυρία. Η κυρία. Ήταν κύριος. Η κυρία. Μάλιστα. Δηλαδή η κυρία που είναι κυρία δεν είναι κυρία και είναι κύριος. Όχι. Είναι κυρία, κυρία, αλλά ήταν κύριος και έπειτα έγινε κυρία. Κύριε Λέισον, τι είστε, κυρία μου? Μα δεν με βλέπετε. Κυρία. Ορίστε, είναι κυρία. Παιδάκια έχετε? Δυστυχώς όχι. Να σας ζήσουν.
Τώρα, κύριε Ηρακλή, η κυρία ονομάζεται Φλόρα. Όταν όμως την ασφαλίσαμε, λεγόταν Βαγγέλης. Σας λένε Βαγγέλη. Με λένε Φλόρα. Τώρα τη λένε Φλόρα. Πρώτα τη λέγανε Βαγγέλη. Και το συμβόλαιο, Βαγγέλη τη γράφει. Α, τώρα μπήκα. Δηλαδή έγινε αλλαγή. Τράζιτο. Α, δηλαδή τώρα είστε γυναίκα. Φυσικά. Γι' αυτό έκανα και γυναικολογικές εξετάσεις. Και θέλω να εισπράξω τα έξοδά μου. Ναι, ο Κέρβερος πάντα πληρώνει, αλλά το συμβόλαιο σας γράφει ο Βαγγέλης. Φέρτε λοιπόν τον Βαγγέλη να εισπράξει. Αφού εγώ ήμουν ο Βαγγέλης. Ήσουν ο Βαγγέλης, τώρα όμως είσαι η Φλόρα. Ξαναγίνει ο Βαγγέλης και έλα να εισπράξεις. Κύριε Καρούμπα, κύριε Καρούμπα, ελάτε, σας περιμένουμε τόσες ώρες. Στο γραφείο μου, Μαρία, η τσάντα. Χαίρετε, Βαγγέλη. Φλόρα. Δεσποινής μου, μπορώ να πω το διευθυντή. Είναι απασχολημένος. Θα τον περιμένω. Περιμένετε. Είναι αδύνατο. Μα τι συμβαίνει, κύριε Διευθυντά? Ο Ιωακήμ. Τι ο Ιωακήμ? Μας προβληματίζει η ασφάλεια που ζήτησε. Όλη τη νύχτα συνεδριάζουμε. Μια απλή ασφάλεια. Ήτανε απλή. Μου τηλεφώνησε όμως προηγουμένως και μου ζήτησε να τροποποιήσουμε την αίτηση ασφαλίσεως και να καλύψουμε και την αγνότητα της κόρης του για ένα χρόνο. Ποια αγνότητα? Ποια αγνότητα? Την αγνότητα. Πρέπει δηλαδή να παραμείνει άσπιδη. Αγνή. Απαραβίαστη. Παρθένα. Εντελώς παρθένα. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι έτσι και υποκύψει, λένε, Ιωακήμ στον πειρασμό, πρέπει να πληρώσουμε στον πατέρα της 15 εκατομμύρια. Αυτό είναι που λένε κερατάς και ζημιωμένος. Το επαναλαμβάνω. Δεν είναι δυνατόν να καλύψουμε αυτό τον κίνδυνο. Μα γιατί, κύριε μου, είναι μια πρωτότυπη ασφάλεια και πρέπει να την εξετάσουμε σε βάθος. Έχει και βάθος. Βεβαίως έχει. Τρίχες. Και τρίχες έχει. Ελάτε, ελάτε, κύριε. Δεν είναι δυνατόν να ασφαλίσουμε το... την αγνότητα. Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το ασφάλιστο που θα εισπράξουμε είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έπειτα, κύριε, τι είναι η ασφάλεια? Τζόγος είναι. Υπερτερεί ο νόμος των πιθανοτήτων. Και σε τελευταία ανάλυση μπορεί να μην υποκύψει στον πειρασμό. Μπορεί να παραμείνει αγνή. Αγνή. Μπράβο. Η Λένα Ιωακήμ θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Μόλις το ύψος θα σταθεί, φτάνει να μην οριζοντιωθεί. Και για να τελειώνουμε, κύριε. Ο καθένας σας πει τη γνώμη του με ένα ναι ή ένα όχι. Όχι. Οχ, πάει το διαμερισματάκι. Όχι. Οχ, πάει και το αυτοκινητάκι. Ναι, θα έλεγα. Ναι. Μάλιστα, δύο ναι και δύο όχι. Ο Ηρακλής δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Επομένως, εγώ, η δική μου ψήφος δηλαδή, θα δώσει τη λύση. Ή τη χαριστική βολή. Κύριε Σκουρέ, το βρήκα. Ποιο πράγμα? Εγώ. Τι εσύ? Θα γίνω ισκιάτης να μην αμαρτήσει. Με ποιο τρόπο? Θα την παρακολουθώ και μόλις δω ότι κινδυνεύει, θα ορμάω. Δηλαδή θα κρατάς το φανάρι? Ελάτε, κύριε, δεν είναι ώρα για αστεία. Είναι δύσκολο πράγμα, κύριε, να παρακολουθείς μια νέα κοπέλα. Και καλά σε δρόμο. Σπίτι της πώς θα μπεις? Δεν λέω τα μυστικά μου. Λοιπόν, κύριε, εγώ συμφωνώ με τον Ηρακλή. Είμαι σίγουρος ότι αυτή τη φορά θα το καταφέρει οπωσδήποτε. Κύριε, ο Κέρβερος κάνει δεκτή την πρώτη ασφάλεια παρθενιά στην Ελλάδα με ψήφους 3-2. 3-2. Κύριε Ηρακλής είναι ο μοναδικός άνθρωπος που από ασφαλιστής γίνεται παρθενοκυνηγός. Και να μην μπαίνεις στα σανσέρια γιατί χαλάνε. Και να προσέχεις τους δρόμους γιατί πέφτουνε μάρμαρα. Τι φρίκι, Θεέ μου, και είμαστε και στην ΕΟΚ. Και που είσαι, Λενάκι μου, σε λίγες μέρες θα σου στείλω μια μάσκα σφιξιογόνα να τη φοράς όταν πέφτει τον έμφος. Καλά, μαμά, θα προσέχω. Μου τα έχεις πει μέχρι τώρα 20 φορές. Λενάκι, να σου πω και κάτι άλλο. Χρυσό μου, θέλω να προσέχεις τις παρέες. Θα προσέχω. Να, μπράβο, δηλαδή θέλω να κάνεις παρέα με παιδιά υπουργών, υφυπουργών, πρεσβευτών, βιομηχάνων. Ξέρεις εσύ, αγάπη μου, το επιπέδου μας. Ξέρω. Λένα. Λένα, παιδί μου, ποτέ να μην ξεχνάς ότι είσαι μία Ιωακήμ. Μάλιστα. Ό,τι και αν σου συμβεί, ο διευθυντής του ξενοδοχείου που θα μείνεις είναι φίλος μου. Να πας αυτό να σε βοηθήσει. Ώστε γι' αυτό με στέλνεις στο ξενοδοχείο, για να με κατασκοπεύουν. Όχι, παιδί μου, όχι, όχι, κοριτσάκι μου. Απλώς για να σε προσέχει. Ακόμα και τον Αδάμ και την Εύα τους πρόσεχε εκείνος. Στο ίδιο ξενοδοχείο μένανε κι αυτοί. Ρωσελία. Κοίτα καλά, ρε. Είναι κανείς? Κανείς, πάμε σιγά σιγά. Τι είναι εκείνη, ρε? Εντάξει, η κολόνα ήταν, ρε, η κολόνα. Μπορεί να πάει σιγά. Τραγουδά να δείτε. Λοιπόν, δεν είναι ωραίο? Ποιο? Τι ποιο? Ποιο, ποιο? Το
διαμέρισμα που νίκιασα. Δηλαδή, δεν μου λες, εδώ θα μείνεις τώρα εσύ. Βέβαια εδώ. Και θα αφήσεις την αυλή μας γι' αυτό εδώ. Γιατί ρε, ωραίο δεν είναι. Να σε πω, και 100 ταλαρά μου δίναν την ημέρα εγώ εδώ μέσα δεν καθόμουν. Πολύ του βάρη ρε παιδί μου, που είναι ρε εσύ η αυλίτσα μας με τη ρομάτζα. Με το γιασεμάκι της. Σοφές κουβέντες. Προχώρα. Τα είπα και παρκάρω. Λοιπόν, τα περί διαμερίσματος τέρμα. Ακούστε τώρα τι σας θέλω. Δεν μου λέτε, δουλεύετε τώρα πουθενά? Δουλεύουμε πουθενά ρε. Ήρθαν τα λαβρία. Καθόμαστε. Λοιπόν, σας προσλαμβάνω εγώ. Έξοδα φαΐ, όλα πληρωμένα και 200 τάλαρα κάθε βράδυ. Και θα σας ενιάρω κιόλας. Και τι δουλειά είναι αυτή? Παρακολούθηση. Κατασκοπία. Εγώ πάσω. Δεν αντέχω στο ξύλο. Μια κοπελίτσα θα παρακολουθήσουμε. Ρωσίδα. Ελληνίδα. Ελληνίδα. Ανά μεταξύ μας τα παρακολουθιόμαστε τώρα. Φοιτήτρια είναι μωρέ. Και ο πατέρας την ασφάλισε 15 εκατομμύρια. Εμείς θα προσπαθήσουμε να μην γίνει αυτό που ο Κέρβερος αναγκαστεί να πληρώσει τα λεφτά. Και ποιο είναι αυτό? Μην χάσει το αυτό της. Και ο αυτό της. Την παρθενιά της. Έχεις το τι άλλο. Τον ηθόν θα γίνουμε τώρα ρε Ηρακλή. Λοιπόν, τι λέτε? Ρε Σιμάνο, μας πάτησε ποτέ τον Γκάλο η μικρή? Όχι. Εμένα δεν πάει μέσα μου. Γιατί να τις βγούμε έτσι άτσαλα ρε. Βουρκούνο ρε Ντραμουντάνος, που τα ρίχνεις έτσι ψυχολογικά. Στο διάλο. Θα με αφήσετε μόνο δηλαδή, ε? Όχι, δεν μας πάει παιδί μου, δεν. Εντάξει ρε παιδιά. Εντάξει. Ας πάω φυλακή. Φυλακή! Γιατί φυλακή ρε Ηρακλή? Γιατί έχω υπογράψει γραμμάτια για το αυτοκίνητο, για τα έπιπλα. Αν δεν γίνει το δουλειά, δεν παίρνω δεκάρα. Εντάξει ρε Ηρακλή, αφού είναι έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, πες μας πότε αρχίζουμε δουλειά. Λοιπόν, ακούστε. Αύριο το πρωί η μικρή έρχεται στην Αθήνα. Θα μείνει στο ξενοδοχείο Χαντρί. Ακούστε το σχέδιο. Θέλετε τίποτα? Όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί εγώ είμαι εδώ. Περάστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν θα τα πάμε καλά. Καλημέρα σας, παιδί. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Ναι, δηλαδή έχω κλείσει δωμάτιο. Με λένε Ιωακήμ. Δεν σας δώσαμε αριθμό δωματίου? Όχι. Θα το κανονίσετε μόλις ερχόμουν. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα πάτε στο δωμάτιο 516. Και ελπίζω εμείς το να... Το κλειδί! Ποιο σιγάρε, μάνο. Ορίστε, πάρε το κλειδί. Δεσποινείς, λένε. Ελπίζω εμείς να... Το κλειδί! Μα δεν το έδωσα. Και που μου το έδωσε, τι να το κάνω? Να πάω στη Δεσποινίδα στο 516. Θα πώς να την πάω, αφού την έχεις πιάσει. Πίτσι. Από εδώ, Δεσποινής μου. Γιατί έχουμε και κάποιες δουλειές να κάνουμε, έτσι. Θα τα ξαναπούμε αργότερα, ε. Ευχαρίστως. Δεν θα τα ξαναπείτε αργότερα. Λυσάρα. Κύριε Διευθυντά, μας ήρθε να σε είχες. Ναι,
Assalamualaikum. Tasavvum, tasavvum. Himme tasavvum. Wassalamu alaikum ya mahwari rahat kofte. Τι λέει? Λέει θέλει μία ντομάτιο να την αράξει. Βεβαίως, βεβαίως. Η προεδρική σουίτα είναι έτοιμη από το πρωί. Μόλις έφυγε ο Ζισκάρ. Α! Είπε αχβάχ Ζισκάρ. Ζισκάρ μαχουάταλιν, αχβάχ έκανε μαχουάταλιν. Μοσολάλα λέει. Μαχουάταλιν, καλού μαχουάταλιν. Άμα θυμώσει κάθετε κάτω μετράει ως το 10. Να πάκ! Τι λέει, τι λέει! Αποκλείεται! Αποκλείεται! Γιατί αποκλείεται? Παλαβαλά, Ζισκάρ, γαλατζίλ, τολμά! Τι είπε, κυρία μου, τι είπε! Λέει ότι του Ζισκάρ τα πόδια βρωμάνε σαν γαλατζίλ τολμάτες! Του Ζισκάρ! Πω και δεν έχουμε άλλη σουίτα, τι θα κάνουμε! 517! 517! Κουσκούμ! Τι είπε, κυρία μου! Λέει, θέλει μία ντομάτια να αρχίζει από το 5, να τελειώνει στο 7 και να έχει στο μέση ένα άσο! Πότε τα είπα αυτά? Το πρωί στο καφενείο. Χοϊβάν και οφτέ. Δηλαδή θέλει το 517. Α, λουκούμ. Τι είπε κύριε. Είναι λέει λουκούμι. Ωραία. Το 517 δώσε. Είναι οικιασμένο. Σε ποιον? Σε εκείνον τον έμπορο του Χαλβά από τα Φάρσαλα. Πω τι πάθαμε, καταστραφήκαμε, καταλαβαίνεις. Αυτός δεν μπαίνει στη σουίτα που ήταν ο Ζισκάρ και θα μπει στο δωμάτιο του Χαλβατζή. Μα θα λέρε, Χαλβάσι Μιγδάλ. Τι να κάνω. Τι λέει, βρε άνθρωπέ μου, τι λέει, τα τρελαθώ, τι λέει. Του αρέσει ο Χαλβάς! Αλήθεια! Θαμάσια! Λοιπόν, δώσε τη σουίτα δωρεάν στο Χαλβατζή και ετοίμασε το 517 για την εξοχότητά τους. Μάλιστα. Άντε, Ελσεπόλ. Τι, σε πόλια, τι σε πόλια. Μας φάλαγε Ελσεπόλ, χάλεν λιγούρ. Τι είπε, κύριε. Ποιος? Ο Σέχης Ελσεπόλ. Αφού τα είπε τώρα, τι ρωτάς. Αυτό να μου πείτε. Αν έχετε την καλοσύνη, περάστε να πείτε ένα καφεδάκι που να ετοιμάσουμε το δωμάτιο, ε. Μα θέλα, αλλά ρε καλέ, μα γουαφτρή, σαβαχλέλαμ, μωράζι πάλι χλέει, αχούμ, μουσουάρ, αλλά λίχα καλέμ, μασούρου χακρή, γατσέρ, αλλά καλέμ, μωάτα, αχουάτε, καλχάλεμ, αχούα, ασαλχάλεμ, αχούεταρεν, σουάλ, αλλά αχούάτ, μωάτ, μωάσαλαβάλεμ. Τι είπε, τι είπε. Ευχαριστώ. Για την πατρίδα δεν μπορείτε να κάνετε μια αβαρία. Την πατρίδα. Την γλυκιά πατρίδα, κύριε. Γιατί αν δημόσιος έχεις... Θα αυξήσει την τιμή του πετρελαίου. Οπότε θα πληρώσουμε πιο πολλά λεφτά. Θα αυξηθούν οι φόνοι. Θα μειωθεί η παραγωγή. Θα αυξηθεί η ανεργία. Και τότε τι θα γίνει. Και πείνα, δίψα και ο διρμός. Και χαλβά. Χαλβάδε θα τρώνε! Σκατούλες θα τρώνε! Εδώ ψωμί δεν έχουν φανεί άνθρωποι. Χαλβά θα τρώνε, κύριε. Καλά ρε παιδιά. Καλά. Άμα είναι έτσι να φύγω. Γιατί εγώ είμαι πατριώτης. Ήμουν και πρόσκοπος εγώ. Άρε πατρίδα. Το δωμάτιο σας είναι έτοιμο, κύριε. Μας όλα έλαμα. Λέει ότι το ντοματίο είναι έτοιμο. Για βόλ. Χάιλ. Να, σχάλα, μαφέλα. Μερικέμ. Σκλαβόχατ, μαουέτρι. Μοτελέλα. Βάχατ. Κουρε μαουέλε. Α. Ωσελεμ. Βάουαν κελία. Βέρχαλ. Νιαουάτελ. Αουάτ. Μασέ, πετρόλουμ τεφαρίκ. Τι λέει, τι λέει. Είναι από το περιβόλι το πετρέλαιο. Αλφα, αλφα. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε. Είδες ρε αρχοντιά, ε. Είδες παρουσιαστικό άνθρωπος, ε. Από μακριά μυρίζει πετρέλαιο. Ναι, σαν αναπτήρας. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοίτα κατάσταση, φίλε μου. Από το πρωί παιδεύουμε να πάρω τηλέφωνο στην Αθήνα και δεν μπορώ. Από το πρώτο νούμερο που είσαι. Τηλέφωνο σου λέει ο άλλος. Ο τε. Ηρέμησε, βρε Ιωάκη, σε βαρέθηκα πια. Μόνο εσύ έχεις κόρη που σπουδάζει στην Αθήνα. Χιλιάδες κορίτσια είναι. Χιλιάδες κορίτσια αλλά και χιλιάδες αγόρια, κύριε Πετράκη. Τουρλού, τουρλού είναι, κύριε Πετράκη. Σου το ξαναείπα, την προσέχει ο ασφαλιστής. Σκιά της έχει γίνει. Τι κάνει, τι κάνει. Δύχη. Αμυγδαλέσταχη. Τώρα μπαίνεις στο μπάνιο.
Χτυπάνε. Ποιο χτυπάνε? Η πόρτα χτυπάει. Πού είναι η πόρτα? Δεν ξέρεις πού είναι η πόρτα. Σπίτι μου είναι, να ξέρω. Τσάξε, τσάξε, με πήγαινε. Πω, πω. Ακόμα εδώ είσαστε, μωρέ. Όχι, είμαστε έξω. Ηρακλή, Ηρακλή, μικρά. Τι, ετοιμάζεται να βγει έξω. Σαν πάνε σαν χλαμάρα, η κουραζής είναι δίπλα στο δωμάτιό της και βύχει. Δεν είναι από εδώ το δωμάτιό της. Δεν είναι από εδώ, όχι. Πού είναι, από εκεί. Από εκεί. Και τι κάνουμε τώρα, τι τώρα. Τώρα πρέπει να αλλάξεις ρούχα. Δεν μπορεί ένας εξελπών να κατέβει κάτω στον δρόμο και να κυνηγάει μία μικρά. Εγώ θα προσπαθήσω να την καθυστερήσω κάτω στην εσεπιονισή. Ετοιμάσου έτσι, άντε γρήγορα. Καλά, τραμουντάνα, τα ρούχα μου. Μα ξέρεις, γιαγιά, εγώ... Βοήθησε τη γιαγιά. Μια άλλη φορά θα τα πούμε. Μια άλλη φορά, δεν τα ακούς άλλη φορά. Έλα, έλα, έλα. Σιγά, 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 περίμενε εδώ να φωνάξω ένα ταξάκι, έτσι, περίμενε. Δεν μου λες. Πού μένεις, γιαγιά, πού μένεις. Στην Βούλα, κομπέου 18. Στην Βούλα, ναι. Α, να, να, να. Έλα, 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 γιαγιά. Έλα, έλα, πες. Στην Βούλα, στην Βούλα. Σιγά, σιγά, ναι, ναι. Μπράβο, σιγά, σιγά. Έλα, έλα, γιαγιά. Έλα, σιγά, 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 σιγά. Άμπρο. Στην Βούλα, στην Βούλα. Ορσαλία! Ρε Ορσαλία! Άκουρε! Άκουρε! Εσύ, παιδάκι μου, με τους τρόπους που έχεις, έπρεπε να έχεις γίνει πρόεδρος δημοκρατίας. Τώρα αν σου πω ότι υπάρχει και πρόεδρος δημοκρατίας που λέει ρε, δεν θα με πιστέψεις. Γι' αυτό άντε άνοιξε την πόρτα. Τέλος πάντων, πάω να ανοίξω.
ξέχασα, Ιωάκιμ. Να σου συστήσω τη φίλη μου την Τάνια. Τάνια ο άντρας μου. Χαίρομαι πολύ. Έλα, Χρυσή μου, κάτσε. Καθίστε, παρακαλώ. Φυσικά θα πιεις ένα τσάι, Όχι, ευχαριστώ, βάλεις ήπια. Ήπιες, πού ήπιες? Στο σπίτι της Δίνας. Α, τι φώκια! Φώκια, γιατί τι συμβαίνει? Γιατί στην πόλη των πατρών Χρυσών μόνο εγώ έχω το δικαίωμα να προσφέρω τσάι. Και αυτή η Τίνα, η Κατίνα, πώς τη λένε, μέχρι η προφέ στο χωριό της μόνο το τυρόγαλο ήξερε. Αλλά που θα μου πάει, θα τη μαδίσω. Ως ελιαφρόνημα. Αν αυτή είναι πατρινιά, εγώ είμαι μυτιλινιά. Α, έτσι αρχίζουν οι εμφύλοι πόλεμοι. Τάνια μου, με συγχωρείς, πρέπει να φύγω. Έχω ραντεβού με τις κυρίες του συλλόγου και ήδη έχω αργήσει. Όσο για την επιταγή, περίμενε. Ιωακή, δώσε μια επιταγή 30.000 δραχμών στην Τάνια. Θα σου εξηγήσω μετά. Τάνια, Χρυσό μου, φεύγω. Θα τηλεφωνηθούμε. Γεια. Γεια σου. Είναι λίγο νευρική, ξέρετε. Και έχει και μια διαβολεμένη αντεμία στο τσάι. Είναι όμως γενναιότερη. Α, ναι, βέβαια, βέβαια, δεν τα αρνούμε. Α, ξέχασα να σας δώσω την επιταγή. Ναι. Πού έβαλα το μπλοκ μου? Δεν πειράζει. Όχι, πειράζει. Θα το ψάξω στο γραφείο. Πού θέλετε να τη στείλω? Να μην σας βάζω και σε κόπο. Ω, επιμένω. Θα τη δεχτώ μόνο εάν σας προσφέρω ένα ποτό στο ξενοδοχείο που μένω. Ορίστε. Θα σας περιμένω κατά τις 8. Ναι. Ναι, καλά είναι. Να έχει δροσίσει κιόλας. Στις 8 λοιπόν. Στις 8. Λοιπόν, γεια σας και χάρηκα πάρα πολύ. Κι εγώ επίσης, χάρηκα πάρα... Αλήθεια, δεν μου είπατε πού θα σας βρω. Καλέ τι αφηρημένη, στο ξενοδοχείο Golden Gate. Μάλιστα. Γεια σας και χάρηκα και πάλι. Γεια σας. Αχ, τα ποδαράκια μου. Φέρε αλάτι, ρε. Θέλεις και πιπέρι? Για να δροσίσω τα πόδια μου, δεν όχι να τα φάω. Πω, τι είναι αυτό. Να πάρ' τα αλάτι. Έλα. Θες να σου φέρω και λίγο δυόσμο? Ξέρεις τι χιλιόμετρα έκανε αυτό το κορίτσι. Από όλη την Αθήνα και τον Πειραιά γύρισε, λες και είναι ασφαλιστής. Σας ομιλεί αυτόματος τηλεφωνητής του ασφαλιστή Ηρακλή Καρούμπα. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Καρούμπας απουσιάζει. Παρακαλώ αφήσατε όνομα και τηλέφωνο για να επικοινωνήσει μαζί σας μόλις επιστρέψει. Ομιλείτε μετά το χαρακτηριστικό ήχο. Είμαι ο Τραμπουτάνα. Εσύ είσαι ο Τραμπουτάνα. Εσύ ποιος είσαι? Ο Ηρακλής είμαι. Και ο αυτόματος πού είναι? Ποιος αυτόματος? Εγώ το κάνω τον αυτόματο για τους ανεπιθύμητους. Εσύ? Και γιατί ρε Ηρακλή κάνεις πρού πρού πρού? Εγώ πρού. Ναι, εσύ για. Δεν μου λες, η Λένα τι κάνει? Απάνω είναι. Απάνω είναι. Σε σένα μιλάω, Ηρακλή. Τρέξε γρήγορα στην Βουλιαγμένη. Γιατί? Η μικρά πάει για μπάνιο. Την έψησε ένας υπάλληλος του ξενοδοχείου. Ο πιτς. Ο Τραμουντάρας πού είναι? Τους ακολουθεί. Αλλά δεν ξέρει μπάνιο ο χοντρός. Τι κάνουμε τώρα? Μα πήγαινε! Όχι από εκεί! Από εκεί! Ήρθα! Πνιγώ, ρε Ηρακλή! Δεν είναι αρχή αυτά, ρε! Στα ριχά θα πνιγώσουν, ρε Τραμουντάνα! Εδώ πνίγονται με ένα ποτήρι νερό! Πού είναι? Εκεί μέσα! Αναργούν πολύ μέσα στην θάλασσα και δεν μ' αρέσει καθόλου αυτό! Μη σε νοιάζει, λοιπόν, όπως είπαμε, έτσι! Ναι! Άντε, πάω! Τα σταμάτα,
ζαχαρία. Τι φοβήθηκε και έφυγε. Περίεργο. Έλα, μην έχεις τόσο τρακ. Εγώ τρακ. Αλήθεια, πού είναι το ουίσκι να παραγγείλουμε ένα σερβιτό? Έλα, ηρέμησε και κάθισε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω και για τα πολύ ωραία λουλούδια που με έστειλες. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Μπαχλαδιό. Γλαδιόλες ήταν. Δεν ήταν τίποτα το αυτό το σπουδαίο. Για μένα όμως ήταν, γιατί μου τα έστειλες εσύ ένας τόσο δημοφιλής επιχειρηματίας. Δημοφιλής. Ασφαλώς. Γιατί είμαι δημοφιλής? Αχ, γιατί κρατάς συντροφιά σε τόσες απελπισμένες ψυχές με το εικονογραφημένο σου χαρτί υγείας. Για να μην πω και πόσες δυστυχισμένες ζωές έχεις σώσει από την αυτοκτονία. Κλαστίνω στον καμπινέα, στην τουαλέτα αυτοκτονούν. Μα δεν το ξέρεις. Μα οι περισσότερες αποφάσεις για αυτοκτονία παίρνονται στην ερημιά της τουαλέτας. Σε αυτό έχεις δίκιο. Δίκιο που δεν το είχα σκεφτεί, ε. Σκοτώνασαι στο τρέξιμο, στη δουλειά, στο άγχος. Και εκεί μέσα βλέπεις που καταλήγουν οι κόψεις, δράματα. Έλα, θα αφήσουμε τώρα αυτά και ας μιλήσουμε για κάτι πιο ευχάριστο. Ναι, ναι. Α, αλήθεια, να μην ξεχάσω να σου δώσω την επιταγή και στερήσω τη βοήθειά μου από ένα τόσο ιερό σκοπό. Ευχαριστώ. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ιερός ο σκοπός. Για σχολείο? Όχι. Για νοσοκομείο? Ούτε. Για γεροκομείο, ορφανοτροφείο? Πιο ιερός. Πιο ιερός, δηλαδή πώς? Μα είναι για το μνημείο του αγνώστου ποδοσφαιριστή. Ένα μνημείο για τους αφανείς ήρωες των γηπέδων. Για τα παιδιά που τραυματίζονται, που αγωνίζονται για μια ιδέα. Εύχε, μα τι είσαι εσύ, κοπέλα μου, άγγελος είσαι, φαινόμενο είσαι. Κοίτα κύριε, τι σκέφτηκε, τι ένδοξη ιδέα. Και ζήτησες μόνο 30.000. Μα δεν μπορούσα να ζητήσω και περισσότερο από τη γυναίκα σου. Κι εγώ γιατί είμαι εδώ? Γιατί εδώ, ο πρόεδρος του ένδοξου τυφώνα πατρών θα προσφέρει όσα θέλει για την πραγματοποίηση αυτής της μεγαλειώδους ιδέας. Τότε θα σε δω στην Αθήνα. Γιατί στην Αθήνα εδώ δεν είναι καλά. Ναι, αλλά εκεί θα γνωρίσει τα σχέδια, το γλύπτη, το διαμέρισμά μου. Μένω, ξέρεις, μόνη σε ένα ρετρέ στο Κολωνάκι. Σπινείς. Ζεστικά. Θα σπινείς. Τάνια. Τάνια. Τι μελωδικό όνομα. Θυμίζει βραζιλιάνικες νύχτες, καρναβάλι, πελέ. Τέτοιες νύχτες θα ζήσουμε στην Αθήνα. Τα παιδιά του στην Αθήνα και αυτά το ρίχνουν στο ξενύχτη. Πάρτι είναι, κορίτσι είναι, να μην ρίξει και ένα δίσκο. Δίσκο, θέλω δίσκο. Τα πάρτι είναι επικίνδυνα, ρε. Λέγε, τι βλέπεις? Τώρα βγάζει τα από πάνω της. Το βγάζει. Το βγάλε. Το βγάλε. Να δω και εγώ λιγάκι. Πάψε, ρε. Τώρα τι κάνει? Τώρα βγάζει και τα από κάτω της. Πάει, γκρεμίστηκαν όλα. Το βγάλε και το διπλώνει. Είναι, βλέπεις και νοικοκυρά. Τώρα βγάζει το σιτιέρ. Τώρα πρέπει να δω και εγώ λιγάκι, άντε. Άι, τέλειωσαν όλα. Δεν τελειώσαν όλα. Είναι χοντρή και δεν βγαίνει το μισοφόρι. Χοντρή. Πότε χοντρή είναι η Ελένα, μωρέ. Για να δω κι εγώ. Δώσε μου, ρε, και να δω κι εγώ. Άσε με, ναι. Φέρ' τα κιάλια. Κοιτάς, ρε, για μπανιστήρι σε φέρε εδώ. Ωρε μάνα μου, ρε μάνα μου. Φέρ' τα εδώ. Πού είναι? Μανάτη. Ευτυχώς χορεύει. Ναι, αλλά όταν τελειώσει όμως ο χορός. Τι, νύχτα είναι, ποτά είναι, δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν ξέρεις τι γίνεται. Σοβαρή κατάσταση. Πρέπει να μπω στο σπίτι. Και πώς θα μπεις μέσα στο ξένο σπίτι τώρα? Θα μπω. My true love was true. Oh.
something here inside cannot be denied. Αγαπητά μου παιδιά, καθώς μελετούσα εις την βίλα μου και ενώ περιπατούσα εις τον κήπον τρώγοντας χαβιάρι και αστακών και ψωμί και ελέας, διότι σήμερον είναι Παρασκευή, η μέρα νηστείας. Αμήν. Ήκουσα ήχους προερχόμενοι από τον κήπον σας, οι οποίοι με οδήγησαν κοντά σας. Πρόβατα πολολότα, πρόβατα πολολότα. Βρε ρε μάλια, αποβράσματα της κοινωνίας, αναρχική, ναρκωμανής. Διαλυθείτε πριν σας πάρει ο διάολος και σας σηκώσει, καθήκια του κερατά. Μα πάτερ. Μανούλη, σινάς, κολλασμένη, διαλυθείτε γρήγορα. Πριν πέσει κεραυνός και σας κάψει, και κάψει και το δάσος που είναι γύρω μας. Και το κάνετε οικόπεδα, οικοπεδοφάγη. Πάτερ, μας την έσπασες. Να την κολλήσεις. Καληνύχτα, πάτερ. Γεια σου, Μπούμπι. Καληνύχτα, πάτερ. Μα τι μας λέει ο παπάς μου. Εγώ λέω να του δίνουμε σιγά σιγά, γιατί άντε να καθαρίσεις τώρα. Καλά λες. Έλα, πάμε, Λένα. Καληνύχτα. Καληνύχτα, δέσποτα. Καληνύχτα, πάτερ. Και Στόνια, μας ξανακαλέσεις πάλι σε πάρτι σου. Μα Λένα μου, να σου εξηγήσω. Έλα εδώ εσύ. Θα σε εξομολογήσω. Σκύψε τέκνον μου. Όσοι με ασχολούν. Ό,τι εσύ ξέρω, αυτή είναι για σένα, σου ταιριάζει. Την ευλογία μου να έχετε, παιδιά μου. Ειρήνη ημίν. Α, την ψώνησε. Μετανοείτε, αδελφή. Ποιος είναι, αδελφή? Γιατί κοιτάς τώρα εμένα, άντε. Τι κάνεις, κύριε Ιωάννη? Δεν βλέπεις, κύριε Πέτρο, ποτίζω. Και ο κυπρός τι? Τον απέλησα. Τον απέλησες, γιατί? Οικονομία, κύριε Πετράκη, οικονομία. Αύριο θα πωλήσω και το θηρορό. Και γιατί όλα αυτά? Τάνια. Τάνια. Α, η κυρία που μου έλεγες από την Αθήνα, ε. Ναι. Και τι σχέση έχει η κυρία Τάνια με την οικονομία? Πώς δεν έχει, ρε Πετράκη. Μνημείο ετοιμάζει. Χρήματα χρειάζονται, κυρία Πετράκη. Και πρέπει να κάνω κάποια οικονομία. Γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές σου? Έκοψαν οι δουλειές, Πετράκη. Λιτότητα από εδώ, το πάχος μικραίνει ζωή από εκεί, 200 δόντα το κρέας παρακάτω. Ο κόσμος περιόρισε τις εισαγωγές, περιόρισε και τις εξαγωγές. Και σάτια η τουαλέτα. Κρίση λοιπόν. Δράμα. Δράμα. Τι τα θέλεις όλα αυτά τα μνημεία? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το μνημείο είναι ιερός σκοπός. Ποδοσφαιρική και εθνική υποχρέωση. Είναι και η Τάνια. Είναι και η Τάνια. Αλλά ναι. Πρόσεχε, γιατί έχω υπόψη μια περίπτωση. Ναι. Στην οποία ένας φίλος μου την πάτησε κάπως έτσι. Πώς την πάτησε, δηλαδή? Εκεί δεν επρόκειτο περί μνημείου, αλλά για τη φανέλα του απόμαχου ποδοσφαιριστή. Ποδοσφαιρόφιλος κι αυτός. Φανατικός, άρρωστος. Μόνο που η κυρία δεν λέγονταν Τάνια, αλλά Κατερίνα. Στάσε, στάσε, Πετράκη, τώρα που πας. Τι μου λες, την είχες δει ποτέ αυτή την κυρία? Πώς ήταν, Πέτρο, ψηλή, κοντή? Τώρα, ψηλή. Σαν και εμένα. Γονατιστή, σαν και εσένα ήταν. Ε, κάκας από εκεί πέρα. Για ερεύνησε προσεκτικά την υπόθεση. Πού πας τώρα, πού φεύγεις? Τελείωσε το πότισμα και θα σε περιμένω στο γραφείο. Τον Αγίον!
Μανούλη, το βαθύ λαρύγγι δεν βλέπω να το έχεις. Όχι, έχω το μια νύχτα στην πρέπεζα, δεμένο κάθετο. Τότε άμα είναι έτσι, πάμε το διαβάσουμε στα σπίτι μου και οι δυο μας. Για ποια μέρα είσαι? Είμαι κόρη. Κόρη σε ματάκια μου. Ποια νου είσαι ψυχή μου, κόρη? Μα είσαι και μάτας. Όταν λέω κόρη εννοώ αγνή και ανέραστη, σαν την Κατίνα την καλύτερη Μιτζού. Μα τι λες ψυχή μου, θα αφήσεις αυτή την ομορφιά να πάει χαμένη. Καταγγελίζω! Να είναι γεγονός ότι είμαι όμορφη, με κάλεσαν να παίξω και στην τηλεόραση, αλλά δεν πήγα. Γιατί δεν πήγες? Μα και εγώ ήταν το φιλμ. Μα τι λες, βρε, εσύ θάσκησες. Ακούς, θάσκησες. Έχεις σεξ απειλή. Ναι, πλένω τακτικά τα δόντια μου. Ωραία, πάμε λοιπόν. Κάτσε να πάρω το πριόνι. Το πριόνι? Τι το δες το? Το έχω για χόμπι. Το πριόνι? Ναι. Όχι, όχι, άσε μια άλλη φορά. Δεν θα πονέσεις. Καμάκι, είμαι τσιπούρα. Μαλάκα, μαλέκο. Σαλάμα. Άσε με, μωρέ, δεν με φτάνει τα λεπορία μου, σ' έχω και σένα. Άσε με κι εσύ, έχω γίνει ρεζίλη. Λοιπόν, ειδοποίησε τώρα το Μάνο να έχει τα μάτια του 14 Σιλένα, μην τη χάσουμε. Πάει ο Μάνος. Τι πάει? Το διώξανε. Το διώξανε? Ναι, το πιάσανε που έρχεται κάτω στα μαγειρία τον παπά με τους μαγείρους και καρβουλιάσαν όλα τα φαγιά. Πω, τι λένε τώρα στο σγουρό. Πω. Και υποχρεώθηκε να τον προσλάβουν. Αυτή είναι η μακέτα για το μνημείο του άγνωστου ποδοσφαιριστή. Δεν είναι καταπληκτικό? Α, σπουδαίο. Μόνο που λίγο θρεμένος μου φαίνεται ο ποδοσφαιριστής. Ναι, αλλά ξέρεις, ο γλύπτης θέλει... Τι έκανε ο γλύπτης? Θέλει λεπτά. Α, να του δώσουμε. Α, σε ευχαριστώ. Το ξέρα εγώ ότι μπορεί να βασίζομαι σε σένα. Ναι, βεβαίως. Έγραψα στον ΟΠΑΠ και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Έγραψε... Να σε βοηθήσω. Έγραψες στον ΟΠΑΠ? Ναι. Κακός. Γιατί? Γιατί πρότασε στο μυστικό μου. Έλα ρε Τάνια. Έλα ρε Τάνια. Τι μυστικό τώρα, αφού άλλοι 65 πρόεδροι και 365 αθλητικά σωματεία σου έχουν δώσει λεφτά. Ποιος το είπε? Καλά τώρα. Ρώτησε και έμαθα. Να λοιπόν, γιατί δεν πάει τίποτα μπροστά σε αυτόν τον τόπο, γιατί είμαστε όλο καχυποψία. Άκουσε Τάνια, ό,τι σου δώσα, σου δώσα. Ως εδώ και μη παρέκει. Ωραία λοιπόν, ξαναγύρισες τα τέλεια της ορσαλίας σου. Προτιμώ τα τέλεια της ορσαλίας από τα μνημεία της Τάνιας. Εξάλλου, περνάνε τα χρόνια Τάνια. Καλό είναι η γυναίκα να ξέρει να φτιάνει και κανένα ζεστό. Όπως θέλεις. Χάρηκα πολύ και λυπάμαι που δεν μπορώ να συνεισφέρω περισσότερα. Την πραγματοποίηση της μεγαλοφιούς ιδέας σου. Δεν πειράζει, θα το τελειώσω μόνη μου. Τι ιδεολόγος. Γεια σου Τάνια. Στο καλό. Χαρτομπακάλι.
Εμένα, στη ζωή μου δύο φορές συγκλονίστηκα. Την πρώτη όταν πήγε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλεϊ και τη δεύτερη όταν σ' αντάμωσα. Μα αφού γνωριζόμαστε μόνο λίγες μέρες. Πώς σε συγκλώνεις έτσι εύκολα. Είναι το μόνο που υπάρχει και θα υπάρχει. Γι' αυτό... Ορίστε μου! Ορίστε ποσατέ μου! Δεν θέλω κύριε, ευχαριστώ πολύ. Γιατί δεν θες, δεν περνάει η ώρα, τσικ τσακ τσικ τσακ. Εσύ είπα δεν θέλω. Δεν θες. Όχι. Σκασίλα μου. Α, μου φέρνει, θα σου πω καμιά κουβέντα πρωί πρωί, έτσι. Με συγχωρείς αγάπη, με συγχωρείς πολύ. Τι έλεγα. Έτσι εύκολα ξεχνάς. Λένα, όταν σ' αντίκρισα για πρώτη φορά είπα, αυτό το κορίτσι θα το ερωτευτώ και... Στραγάλια! Στραγάλια! Ορίστε στραγάλια, έχουμε στραγάλια ωραία. Σου παρε, δεν θέλω. Πασατέ που είπες, δεν θέλω και στραγάλια. Σου λέω, δεν θέλω τώρα και στραγάλια. Δεν θέλεις εγώ στραγάλια. Α, σε σπαστικό φυστικά έπεσα πρωί πρωί μου φαίνεται. Λένα, πίστεψε, σ' αγαπώ. Αν μου το έλεγες αυτό ένα μήνα πιο πριν, ίσως να σε πίστευα. Τώρα όμως μου είναι δύσκολο. Η αγάπη είναι κάτι το ιερό και πρέπει να το σεβόμαστε. Αλλά εσύ εδώ όλο με την αγάπη παίζετε, λες και είναι προπό. Λένα, μην αμφιβάλλεις για μένα, μαγκαγιά μου. Σου είπα, εγώ δεν είμαι. Εγώ είμαι... Φυστή και αράπικο. Πάιτε πάλι, πίσω μου σε έχω σατανά. Σου είπα ρε, σου είπα, δεν θέλω. Γιατί δεν θέλεις. Γιατί δεν μ' αρέσουν ρε. Είσαι ρατσιστής, γι' αυτό δεν σ' αρέσουν. Ποιος είναι ρατσιστής, τρέμει σου δώσω καμία πρωί πρωί. Δεσποινείς γιατί κάνετε παρέα με ένα ρατσιστή. Άκου να σου πω γέρο, εσύ πας φυρί φυρί, θα σε βάλω κάτω στο φινάρα και ας τελειώσω, έτσι! Καλά δεν τρέπεσαι, πας να χτυπήσεις γέρον άνθρωπο! Γιατί βαράς ρε, ε! Τουλάχιστον αυτός είναι τίμιος και δεν κοροϊδεύεις σαν και σένα, βλάκα! Λενάκι, πού πας βλάκα, γιατί κοροϊδεύεις ρε, ε! Έτσι σε μάθανε, ε! Έτσι σε μάθανε να πουλάς αγάπη για φυστή και αράπικο! Και δεν πήρες και φυστή και, γιατί δεν πήρες ρε! Από μένα και από το Μάνο για τα γενέθλιά σου και να σε ασπαστώ. Σας ευχαριστώ που το θυμηθήκατε. Στις μαύρες σου είσαι ρε Ηρακλή. Δεν βαριέσαι. Πώς, δεν θα πεις εμένα με τον πόνο σου να ξαλαφρώσεις. Δεν ξαλαφρώνω εύκολα. Τι τα θες ρε τραμουντάνα. Οι μέρες κυλάνε. Και εγώ τι είμαι. Ένας ασφαλιστής που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι θα σπάσει τα παΐδια του για να ασφαλιστεί. Λοιπόν, ξέρεις ποιος έχει τη μεγαλύτερη ανασφάλεια. Ο ασφαλιστής. Και τα χρόνια που λες κυλάνε. Και εγώ δεν έχω ένα γυναικείο χέρι για να πιάσω. Ακούσω μια γυναικεία φωνή να μου πει τα μεσημέρια που επιστρέφω. Καλώς τον! Μέσμαξες με το γάντι. Γιατί? Γιατί και σε μένα και στο Μάνο το ίδιο συμβαίνει. Πέφτουν βαριές και αναστεράρικες οι χάντρες στο κομπολόι του μπαγάσα του χρόνου. Δεν μου λες, αίθια το Λενάκι μας τι κάνει. Καλά είναι, ήρθε μια φίλη της. Ποια φίλη της. Δεν ξέρω, αλλά είναι και αυτή Μανού. Ήταν ο ίδιος άνθρωπος και όμως τώρα
που το σκέφτομαι όλοι είχαν κάτι κοινό μεταξύ τους. Τι είχαν? Ίδια μύτη. Πού θα πάμε? Στο καζίνο, εκεί θα πάει. Μεγαλοπιάστηκε βλέπω η μικρά. Δεν μεγαλοπιάστηκε καθόλου. Σε παρακαλώ πρόσεχε πώς μιλάς, έτσι. Μια κουβέντα είπαμε. Να μην λες. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, θα πάμε κι εμείς. Πού θα πάμε? Στο καζίνο. Με τι λεφτά? Έχω 3.000. Αυτά δεν φτάνουν για πουρπουάρ. Ένας ήχης δεν χρειάζεται να κουβαλάει λεφτά μαζί του. Έχει πρόσωπο. Βασαλάμ, μαουάτα, ουάλα, καλάμ, μαουάτια, ουάτσάλα. Βένουάρ, περεπάς. Λέν σεβάλ καρέ σιζέν. Ξέρω που τη μίλια. Να βάλω σεβάλ σε 15-12. Ξέρω κι εγώ, βάλω που θέλεις. Εγώ θα πονταρώ στα 33, μου φέρνει γούρι. Δεν πάμε να φύγουμε, ρε. Γιατί? Θα χάσω τα λεφτά μου εδώ μέσα. Έχεις λεφτά? Όχι. Γιατί, Λένα, δεν ήρθαμε. Να της. Αχλέ μου, σαχλέ! Αμάν, τι κάνουμε τώρα? Σε είπε σαχλό! Έντα μηνέ! Στο καπινέλι! Έσμα και! Σαλάμι, ουαλάλεμερ, οσέλεμ, κολοκύθα, πουφ, πουφ, πουφ! Αχ, ουάντ, μπελετία! Θα πάει σπάρτη και λεμπία! Κουκούτ, ουάλ, σαλέλ, μαουάχα, τερεμά, ουσλέιν, μασοίρ, καλάλ, αλέμ, μαουάχα, τερί, ουσλέιν, Εμείς εδώ στο Ελλάδα μιλάμε μόνο ελληνικά. Και εγώ ξέρει ελληνικά. Ξέρει και εγώ ξέρει. Ελάτε κατήσουμε μαζί. Τι γλιτώσαμε. Πες να είπε μάγκ. Σε βάλκαλε σιζέν. Όνομά μου. Λέν σε βάλκαλε. Αμπδουλάχ. Εσένα. Ελ Τσεφτήλ. Εγώ είμαι από την Ίσια. Εσύ. Και εγώ. Μπριλίσια. Α. Τι ώρα είναι? 12. Στο 12 είπατε σε ήχη μου, τι πόσο θα παίξετε? 15 εκατομμύρια. 15 εκατομμύρια σε ήχη μου είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Αλλά για εσάς θα το δεχτούμε. Εγώ πριν πληρώσει πετροδόλαρος, εσύ τι πληρώσει? Ελληνικές δραχμές. Νο, 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 ελληνικά δραχμά, νο, νο, Μητσοτάκι, Νόμπελ, χημεία, χαμούζα, δραχμή, νο, νο, νο. Γερμανικά μάρκα? Nein! Ich bin nein! 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 Τότε γαλλικά φράγκα? No, 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 monsieur, no, 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 no. Il n'y a pas de chanson, c'est marteur. Alors, un marteur, là. No, 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 no. Jamais. Yen? Yes! No! 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 Τότε, με συγχωρείτε, σε τι θέλετε να σας πληρώσουμε, σε τι νόμισμα? Ζαΐρια, ζαΐρια, ζαΐρ νόμισμα, έχετε? Δεν έχω. Κι εγώ δεν παίζει. Δεν το παίζουμε. Παίξ' το μόνος σου. Το βλέπεις το σε είχε? Ναι. Η μύτη. Τι έχει? Είναι ίδια με αυτή που σου έλεγα. Που έχει γίνει σκιά μου. Πάμε να πιούμε κάτι. Ζερό εσέ τσουλβί. Ζερό εσέ. Δεν τρώει πράγμα. Merci, monsieur, pour les employés. Si. Πού πάει? Φεύγει, πάει περίπατο. Σαΐτα, για χαουάγκα. Για χαπίπι, για λελέλη. Δουλεύεις στον κέρδο, εκεί που δουλεύω παλιά εγώ. Τι παριστάνει, γιατί δεν έχει ντυθεί έτσι? Στε έτσι, ε. Τώρα εξηγούνται όλα. Μάλιστα, κύριε Ηρακλή. Ηρακλή! Τι κάνουμε, φεύγουμε, ρε. Φεύγουμε. Καλά, και η Λένα την αφήσουμε μόνη της. Άστη να ζήσει με τον κόσμο της. Και ο Κέρβερος. Ποιος τον βράζει τον Κέρβερο, μωρέ, τώρα. Άστη, αφού αισθάνεται ευτυχισμένη εκεί που είναι, εγώ παρετούμε. Ηρακλή, αγαπάς, ρε. Ναι, πήγε να φέρεις το αυτοκίνητο, σε παρακαλώ. Καλά, ναι! Μη μου πεις ότι φεύγεις σε ήχη μου. Βαγδάτ. Και μ' αφήνεις έτσι μόνη, χωρίς προστασία, Ηρακλή.
Ηρακλή. Ας μην κρυβόμαστε. Νομίζω ότι πρέπει να κουβεντιάσουμε εμείς οι δύο. Προχωράμε λίγο. Δηλαδή... πώς... Πάντως, σαν γριά ήσουν απίθανος. Εγώ λοιπόν έπρεπε να γίνω ηθοποιός. Και όλα αυτά τα έκανες για τον Κέρβερο. Μα στην αρχή τα έκανα για τον Κέρβερο. Επαγγελματικά μετά, δονκιχωτικά. Δονκιχωτικά. Ήθελα να σε απαλλάξω από τους τζιτζιφιόγκους που σε διπλάρωνα. Δεν έχεις άδικο. Όλο η λυθιότητα και υποκρισία. Άλλα περιμένεις και άλλα βρίσκεις. Δεν θα ήθελες λοιπόν να ζεις σε άλλη εποχή έτσι ρομαντική, που οι άνθρωποι αγωνίζονταν για τα ιδανικά τους? Θα ήθελα. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που αγωνίζονται. Σ' αρέσουν, ε? Μ' άρεσε πολύ αυτό που πες. Λοιπόν, Λένα, ξέρεις κάτι? Θέλω να... Ας το για άλλη φορά. Λοιπόν, εσύ κάτι θέλεις να μου πεις? Λοιπόν, σ' ακούω. Να, αυτό που θέλω... Τι θέλω? Να, πώς να σου το πω... Ναι? Να, θέλω αυτά που δεν πρέπει να θέλω. Νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε. Να σου πω... Τι μια... Ο Τραμουντάνας. Ναι, εσύ μας έλειπες τώρα. Ελσεπόλ. Ελσεπόλ. Αχ, Ελσεπόλ, δόξα τον Αλλάχ και τον Μουάμεθ που θα ξαναβρίσκω πάλι, Ελσεπόλ. Νόμιζα ότι σε είχαν απαγάγει πάλι. Μπα, τον έχουν απαγάγει κιόλα. Ού μία φορά και δύο, ού ξέρεις τι λίτρα έχει πληρώσει αυτός, αφού την τελευταία φορά για λίτρα πλήρωσε 1.000.000 μπιτόλιο πετρέλαιο. Αλλά δεν τα πλήρωσε αμέσως. Γιατί? Γιατί το πετρέλαιο ήταν αργό. Ναι, ναι. Σταμάτα, βρε. Η Λένα τα ξέρει όλα. Όλα? Όλα. Τι, όλα. Και ότι την αγαπάς. Αυτό δεν της το είπα ακόμα. Γιατί δεν της το πες? Τι μου κάνεις? Γιατί ανακατεύεσαι? Μα σου είπα εγώ να πεις τίποτε. Από... Εσύ είσαι. Έτυχε. Κατά... Πώς ερωτευτήκατε έτσι γρήγορα? Ιωακήμ, και εμείς σε μια νύχτα δεν ερωτευτήκαμε. Έχε χάνει τη ΔΕΗ που είχε κόψει το φως. Λοιπόν, αξιότιμε πατέρα, τι θα γίνει? Τι ως πω, κοριτσάκι μου, καλό παιδί φαίνεται. Ασφαλιστής καλός είναι, σπουδαίος διαιτητής. Αλλά τι άλλα, θα μου τη δώσετε ναι ή όχι? Σου τη δίνει, με δίνει. Στη δίνω. Μου τη δίνεις. Σας ευχαριστώ. Στάσου, ρε παιδί μου, στάσου, παπάς είμαι. Όχι, μπαμπάς. Λένα μου, Λενάκι μου. Οχ, το Λενάκι μου, το Λενάκι μου. Ωραίος γάμος, Ωπα, ωραίος, δεν λες τίποτα. Και τι ωραία που ήταν η Λένα, έτσι. Και ο Ηρακλής μας ήταν λεβεντιά. Αυτή όμως η πεθέρα, ρε παιδάκι μου, τι πράγμα, ρε παιδί μου. Με τα τσάλια της εξαφανίστηκε όλος ο κόσμος, ρε παιδί μου. Πάντως ο Ηρακλής τα κονόμησε μια χαρά. Αυτός ο συμπέθερος, ρε παιδάκι μου, τι δώρα του έκανε. Καράβι του έκανε, πολυτελεία. Και αυτοκίνητο πρότσε. Άντε ρε, πρότσε. Πόρτσια λέγεται. Πού το λένε? Πόρτσια. Έτσι το λένε. Έτσι το λένε. Ρε ο Ηρακλής. Τι λεβεντιά, ρε ο Ηρακλής. Δηλαδή, κοίταξε να δεις, εμένα δηλαδή μου φέρθηκε πάρα πολύ ωραία. Μου χάρισε το τζιπ, λέει. Πάρ' το τζιπ, μου λέει. Τι σου χάρισε? Το τζιπ. Σε μένα το χάρισε, δεν το χάρισε σε κανένα ξένο. Ποιο χάρισε σε σένα? Το τζιπς. Τζιπς μπορεί, τζιπ όχι. Εσύ έχεις το τρίκυκλο και σου πάει μια χαρά, είναι ωραίο. Πάρε εσύ το τρίκυκλο. Γιατί αν το πάρω εγώ? Αν ποιος να το πάρει? Να το πάρεις εσύ. Και τζιπς και τρίκυκλο δεν πάει. Είναι τεχμήριον. Θα με πιάσει η εφορία. Κοίταξε, Τραμουντάνα, το τζιπ είναι δικό μου. Δε σφάξανε. Τραμουντάνα, θα γίνουμε εδώ μέσα υλικά καταδαφίσως, έτσι. Γιατί δεν ξέρω με που παίρνεις το τζιπς, ρε. Γιατί, ρε. Το πλήνα, το καθάρισα. Του βάλα λάδια, του βάλα μεζίνες. Αμα δεν μάμα, μάμα. Πού! Γιατί φτύνεις, ξάδερφε? Γιατί από τότε που γίναμε καπιταλιστές όλο τρογωνόμαστε, ρε παιδί μου, τρογωνόμαστε. Το βρήκα! Τι? Το τζιπς θα το έχουμε και οι δύο. Βεβαίως.
Βεβαίως είναι και το δύο μου. Και το ένα Σαββατοκύριακο θα το κυκλοφορήσει και το άλλο Σαββατοκύριακο θα το κυκλοφορώ εγώ. Εκεί τώρα. Δηλαδή, το πρώτο Σαββατοκύριακο που κυκλοφορεί θα το κυκλοφορώ εγώ. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα το κυκλοφορήσει εσύ. Ναι, βέβαια. Κοίταξε, πρέπει να φύγουμε τώρα γρήγορα να πάμε να αποχαιρετήσουμε τον Ηρακλή γιατί μας περιμένει έτσι. Πάμε, ρε. Πάμε, ρε. Πάμε γρήγορα. Πάμε. Και εσύ, μωρέ, πράγματα ήταν αυτά. Στο γάμο της κόρης μας μαζί με τις μπουμπουνιέρες να προσφέρεις και χαρτί υγείας. Μόνο στο ζώο σου έδωσαν. Γιατί σκουπίζουν ακόμα με εφημερίδες. Είμαστε άνθρωποι των γραμμάτων. Τέλος πάντων, ρε, Ορσέλια. Ο καθένα άνθρωπος έχει το ψώνι του. Εσύ το τέλειον, εγώ το τυφώνα. Όχι ψώνια, αγάπη μου. Χόμπι. Τέλος πάντων, έτσι που το, αυτό, έτσι που το είπες. Χόμπι. Εσύ τέλειον, εγώ το τυφώνα. Τυφώνας! Έρχεται τυφώνας! Εγώ φεύγω που πάμε, δεν ξέρω πάνιο! Κάτσε ρε, εσύ επιπλέεις, σημαδούρα! Ρε, συμπέθερε, έλα εδώ κάτσε. Ο τυφώνας είναι ομάδα. Το ζευγαράκι, πού είναι το ζευγαράκι? Ρίχτια ρε παιδιά, πού είναι? Άργησαν μια ώρα. Θα φταίει το κυκλοφοριακό. Μα έτσι το λένε τώρα κυκλοφοριακό. Το λένε τράβιγκ, μποτιλιάρισμα! Ρε, σημαδούρα. Καλημέρα σας. Όπως και να το λένε. Ωραίο είναι. Πώς από εδώ, Αλίκη? Έπαθαν τίποτα τα παιδιά? Όχι, κύριε Ορσαλία. Αλλά όταν πήγα στο σπίτι του Ηρακλή να πείσουν μπομπονιέρες, περίμενα να παίξω κάποιος γουρός. Και μου έδωσε αυτόν τον φάκελο, θα δώσω στον Ηρακλή. Επίγον, λέει. Επίγον? Ο γουρός είναι ο διευθυντής του Κέρβερου, ε. Τώρα τι να κάνω, να τα ανοίξω, να μην τα ανοίξω. Άνοιξε τον Ντέι! Ναι, μωρέ, να τα ανοίξω. Για τον Ηρακλή είναι. Ο Ηρακλής είναι γαμπρός μου. Για να δούμε εδώ πέρα τι λέει. Οχ. Γιατί κάνει οχ? Γιατί κάνεις οχ, συμπέθερε? Τώρα θα δείτε γιατί κάνω οχ. Για ακούστε. Ηρακλή μου, σε πληροφορώ ότι είναι αδύνατο να ακυρωθεί η ασφάλεια Ελένης Ιωακήμ και εσύ είναι τώρα σύζυγός σου. Τους λόγους θα σου εξηγήσω από κοντά. Τι είναι 8 μήνες που χρειάζεται να λήξει η ασφάλεια? Ωχ, πάει το πουλί. Ωχ, πώς το λένε τώρα? Τι πράγμα ρε παιδιά? Θα σου εξηγήσω στο πλοίο. Ποιο πλοίο? Σας είδαμε, μας είδανε, γεια σας. Γεια σε όλους και καλή εντάμωση. Καλό ταξίδι και καλούς απογόνους. Στάσου ρε να κλείτω τώρα, στάσου, γιατί βιάζεσαι ρε? Βιάζομαι, παπά, πολύ βιάζομαι. Έτσι με κι εγώ λυσάρις. Εσύ είναι εκεί, τι έχεις μέσα εδώ? Μέσα σε εκεί, κονσέρβες. Τι, κατοχή θέφη. Τι κονσέρβες είναι? Πάψε βρε Ωσαλία, πάψε εδώ, ο κόσμος χάνεται. Ρε Ηρακλή. Τι συμβαίνει, παπά? Ο Κέρβερος. Πάλι ο Κέρβερος. Για διάβασε εδώ, ρε Ηρακλή. Έχεις ασφάλεια τιμής? Όχι. Καλύτερα. Γιατί? Θα σου εξηγήσω μετά. Ρε σγουρά, γιατί μου το κάνεις αυτό? Ψυχραιμία, αγάπη μου, ψυχραιμία. Τι ψυχραιμία, πήραμε ένα τσουβάλι κονσέρβες. Δεν χαλάνε, κρατάνε. Εγώ όμως δεν κρατιέμαι. Και αν δεν κρατηθείς. Ο Κέρβερος θα πληρώσει 15 εκατομμύρια. Λοιπόν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Δεν μπορώ, έχω δώσει μια υπόσχεση. Και του τα έλεγα. Λένα μου. Είδες τι παθαίνεις όταν διαβάζεις τον Κιχώτη, ε? Άντε από εκεί. Άντε από εκεί, καλά. Άντε παιδί μου, άντε παιδί μου, να είσαι ευτυχισμένη, ε. Άντε. Άντε ένα παιδί μου, κουράγιο και καλό ταξίδι, ε. Θα αργήσεις να γίνεις παππούς. Ασώψει το Κέρβερος. Κοριτσάκι μου, να σε φιλήσω, να μου ζήσεις. Πρόσεχε μωρό μου, Ηρακλή μου, να ζήσει. Γεια σου παιδί μου, έλα ρε Ωσαλία. Έλα βρε τώρα. Έλα. Γεια σου κορίτσι μου. Να μου την προσέξεις. Γεια σου κορίτσι μου. Καλό ταξίδι. Ευχαριστούμε. Άντε, καλό ταξίδι. Καλέ, αυτοί φεύγουν ή εμείς? Εμείς. Καλέ, εμείς φεύγουμε, πού πάτε? Τι σου είναι η ζωή, ασανσέρ? Μια πάνω, μια κάτω. Κάτι σου είπε ο Μάνος για τον Δον Κιχώτη. Τον Κιχώτη, ε,
Και αυτός δεν άγγιξε τη δουλτσινιά του, λες και ήταν ασφαλισμένη. Ναι, αλλά από ό,τι ξέρω, τον Κιχώτης ήταν ευτυχισμένος μόνο και μόνο επειδή υπήρχε η δουλτσινιά. Κι εγώ είμαι ευτυχισμένος. Δεν μου λες από τα πώς πας. Μόνο πλακωτό ξέρω. Πλακωτό. Κι εγώ ξέρω πλακωτό. Αλλά δεν κάνει. Να τη συνηγιά σου. Πέτρα που ριζώνει, αυτή η αγάπη δεν τελειώνει, αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Λάμπει και τελειώνει, όπως τον Όλυμπο το χιόνι, αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Κι όσα από μένα θα σε πάρει, χωρίς γη απ' το φεγγάρι. Είμαστε ένα σώμα, τέσσερα χείλη σε ένα στόμα, αγάπη μου. Αγάπη μου, oh, αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Έμαθα πως ένα κι ένα κάνουν ένα, αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου. Μάρτι μου κι Απρίλη, το ουράνιο το ξεχείς για χείλη, αγάπη μου. Αγάπη μου, αγάπη μου. Κι όσα από μένα θα σε πάρει, χωρίς γη απ' το φεγγάρι. Είμαστε ένα σώμα, τέσσερα χείλη σε ένα στόμα. Αγάπη μου, oh, αγάπη μου, oh, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου.